400 χρόνια, όσα μάλλον επί 400 χρόνια με τη βία είχαν στερηθεί. Οι ένδοξες πολεμικές σημαίες των μονάδων του ηρωικού πεζικού μας. Τις κρατούν ευσταλείς νεαροί μόνιμοι αντιπολοφαγοί της τάξεως, του πεζικού της τάξεως του 2007 που εκπαιδεύονται στη σχολή πεζικού. Είναι τα ιερά λάβαρα που κάτω από τη σκέπη τους πολέμησαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες για την τιμή, τη δόξα, την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Μόλις φίλες και φίλοι πέρασαν σαν βολίδα ένας σχηματισμός αεροσκαφών F-16 Block 52 Plus, ένα υπερσύγχρονο όπλο προηγμένης τεχνολογίας που μπορεί να φέρει σε πέρας οποιαδήποτε αποστολή σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Τα ιερά λάβαρα, φίλες και φίλοι. Χωρίς τις βαριές κληρονομιάς και πιστοί συνεχιστές της ένδοξης ιστορίας μας, οι νεότεροι αξιωματικοί και οπλίτες του πεζικού, ένας σχηματισμός, φίλες και φίλοι, από αεροσκάφη της πολεμικής μας αεροπορίας Phantom F4. Ακριβώς πάνω από τον χώρο της παρέλασης. Και μετά τις πολεμικές σημαίες, τους νεαρούς αξιωματικούς και οπλίτες του πεζικού μας που τις κρατούσαν η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Αμέσως τους δέκτες μας τα Α7 Corsair. Σε άψογο σχηματισμό πετούν με μεγάλη ταχύτητα. Ακούμε το βόμβο των κινητήρων τους. Μεταφέρει πάντα το βήμα της νίκης. Και βεβαίως εδώ στον χώρο της παρέλασης η ένδοξη και τιμημένη, τιμημένη σημαία της σχολής. Και μετά οι λόχοι των ευέλπιδων. Στο έμβλημα της σχολής υπάρχει το ρητό «Άρχεστε μαθών άρχην επιστήσει», που σημαίνει ότι για να γίνει κάποιος ηγήτορας πρέπει πρώτα να μάθει να διοικείται. Η σχολή είναι ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί σαν δεξαμενή ατομικής και πολιτικής αρετής, όπου η ευπρέπεια, η σημεινότητα, η πολιτιστική παιδεία και η κοινωνική ευαισθησία συνδυάζονται με το θάρρος, την ενσυνείδητη πειθαρχία, την αίσθηση του χρέους και την εθελοθυσία. Δύο CL-415, δύο Canadair, γνωστά μας, φίλες και φίλοι, από τις εποχές του καλοκαιριού, που συνήθως τα βλέπουμε στους ουρανούς, να προσπαθούν να σβήνουν με ηρωικό τρόπο τις φωτιές που υπάρχουν ανά την επικράτεια. Καθήκον, τιμή, πατρίδα, επαγγελματισμός, όραμα, πίστη, άκαμπτος κώδικας αξιών. Απάτσι και Σινούκ. Ένας συνδυασμός, μια γέλευση ελικοπτέρων πάνω από το χώρο της παρέλασης, πολεμικά ελικόπτερα Απάτσι, με τελευταίας γενιάς συστήματα νυχτερινής παρατήρησης, σκόπευσης και συστήματα αυτοπροστασίας, φέρει κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυράβλους Hellfire, κατευθυνόμενους laser. Αμέσως να πάμε στο πεζοπόρο κομμάτι μας, σχολή αξιωματικών νοσηλευτικής, τους δέκτες μας, ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1946. Ο λόγος των υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών πυροβολικού και τεθωρακισμένων. Βλέπετε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Η σχολή μονίμων υπαξιωματικών. Σπουδαστές και σπουδάστριες της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, με υψηλό φρόνημα και αίσθημα ευθύνης. Αυτά στα επίγεια, ενώ στον ουρανό, Σινούκ, δύο Σινούκ,
μόλις περάσαμε το χώρο της παρέλασης. Και τα Sikorsky, τα Seahawk S70B, τους δέκτες μας.